Χαίρετε. Καλησπέρα. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα έχουμε απόψε είναι η mail από άνδρα, ο οποίο μα λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θέλει μια συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά δεν θέλει παιδιά γενικώ και δεν θέλει και το παιδί τη ειδικό. Καλησπέρα, Θέκλα. ξέρεις ότι ξεχωρίζει και είσαι μοναδική λόγω τη αλήθεια σου. Και γι' αυτό και έχουν όλοι, άποψη, όλοι ανάγκη μια άποψη από σένα, γιατί δεν έχει τα παραδοσιακά ταμπού. Ωστόσο, μη σε κουράζω και πώ το θέμα. Τι θα έλεγε με το καφεδάκι σου να φτιάξει βίντεο YouTube για το εξή. Ε, είναι βράδυ απόψε, δεν πίνω καφέ, αλλά θα το, φτια... το φτιάχνω το βίντεο. Είμαι ένα από του ελάχιστου άνδρες που ερωτεύω με τη σύντροφό μου και θεωρώ πιο σπουδαίο να ζω την ίδια όσο περισσότερο χρόνο μπορώ παρά να κάνω οικογένεια και παιδιά μαζί τη για να νιώθω ολοκληρωμένο. Είμαι αυτό που δεν θα πει Γυναίκα, έτοιμο το φαΐ» Μην ακούτε τη μάνα σας, εγώ τι σας λέω και λοιπά παραδοσιακά ελληνική οικογένεια, αλλά αντιθέτω, θέλω να χαρώ αναμνήσεις και στιγμές μόνο με αυτή και ρομαντικά μέχρι τα γυρατιά και οι δυο μα. Άρεσε από τους άνδρες, τους λίγους άνδρες στην Ελλάδα όπως λες εσύ, οι οποίοι θέλουν να έχουν μια ερωτική σχέση μακροχρόνια, αλλά όχι οικογένεια και παιδί. Πάμε πιο συγκεκριμένα. Μετά από πολλέ σχέσει, πάντα με αυτέ που θεωρούσα τι καλύτερε, νομίζω ότι όλοι μα κάνουμε σχέσει με αυτού που θεωρούμε του καλύτερου, βρήκα μια που είναι μια κοπέλα που θα ήθελα να μοιράζομαι μέρη και αναμνήσεις για την υπόλοιπη μου ζωή. Κούκλα, παλιά σχολή, χαρακτήρα, ξεχωριστή. Τι σημαίνει το παλιά σχολή, να μην σε απαντάει. Όμω έχει ένα παιδάκι. Δεν έχω πρόβλημα με τα παιδιά, ειδικά το συγκεκριμένο είναι απίστευτο. Φαντάζομαι να σου ότι είναι πολύ καλό παιδί για να λε είναι απίστευτο, αλλά μου στερεί την ελευθερία με τον άνθρωπο μου και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα και τρέλε που θα ήθελα να κάνω ανέμελα μαζί τη. Εξάλλου, γι' αυτό δεν έκανε οικογένεια με προηγούμενε σχέσει. Και ρωτώ, ένα. Τι μπορώ να κάνω εφόσον βρήκα αυτό που θέλω, αλλά η κατάσταση δεν με αφήνει να το χαρώ όπω θέλω στη ζωή. Περιμένω 10 χρόνια για να γίνει 18 το παιδί για να ξεκινήσω να ζω μαζί της. 2. Ας υποθέσουμε ότι εφόσον δεν θέλω παιδιά πρέπει να βρω αναγκαστικά μια που δεν θέλει. Και αν ναι πόσο πιθανόν είναι στην Πανελλάδα της παράδοσης και όχι του θέλω να βρεις μια που να καλύπτει τις απαιτήσει μου από τη μια και από την... και... αλλά και να μην θέλει παιδί ή να μην πιεστεί από τους πάντες ότι θέλει με το ζόρι και δεν το ξέρει το κοινωνικό ρολόι. Δηλαδή, γράφει ότι εκτό από το βιολογικό ρολόι υπάρχει και το κοινωνικό ρολόι που η κοινωνία πιέζει τι γυναίκε να κάνουν παιδιά. Αν μείνω, θα είναι καλό, μια και χάνει την ελευθερία του να είμαστε οι δυο μα, να κάνω κι εγώ ένα παιδί μαζί τη, ώστε να νιώθω πιο μέλο τη οικογένεια με κοινό στόχο ή να μεγαλώσουμε μαζί το δικό τη. Ανάπτυξη όσων μπορεί περισσότερο και σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Σημείωσε ότι εγώ ζω σπίτι μου και αυτή το δικό τη. Δεν στηρίζεται από μένα οικονομικά, είναι ανεξάρτητη. Καλή συνέχεια στην υπέροχη δουλειά σου και καλό καφεδάκι. Ε, το, το, τον το είπε τον καφέ προηγουμένω. <laughs> λοιπόν, ενδιαφέροντα όσα λε. και όσα ερωτάς φυσικά, ενδιαφέροντα. Και χαίρομαι που έχεις την, την, την τόλμη να τα ρωτήσεις αυτά τα πράγματα, να απευθυνθείς σε μένα, και να μοιραστεί μαζί μα τους προβληματισμού σου και να αποτελέσουν μια φορμή για μια γόνιμη, θα ήθελα να πιστεύω, συζήτηση. Καταρχάς θέλω να πω ότι δεν βρίσκω τίποτα κακό στην επιλογή που έχεις να μην κάνει παιδιά. Το έχω πει πολλέ φορέ ότι τα παιδιά τα κάνουμε μόνο όταν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε παιδιά. Και όταν χτυπάει το, το εσωτερικό μα ρολόι, το βιολογικό μα ρολόι, το ψυχολογικό μα ρολόι, όχι το κοινωνικό πάντω. Σέβομαι την επιλογή σου να μην παντρευτεί τι κοπέλε με τι οποίε είχε σχέση επειδή, όπω γράφει εσύ ο ίδιο, ήθελε ε, να βρει αυτή που σου κάνει και δεν ήθελε κιόλα να κάνει και παιδιά. Δηλαδή, ε, ήσουνα με τι προηγούμενε που τι θεωρούσε τι καλύτερε, δεν σα βγήκε η σχέση προφανώ, αλλά δεν παντρεύτηκε για να κάνει παιδιά επειδή ήσουν ερωτευμένο. Τώρα όμω. Είσαι ερωτευμένο με μια γυναίκα η οποία ήδη έχει ένα παιδί. Το οποίο παιδί, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι 8 ετών, για να λες να περιμένω 10 χρόνια. Ε, η γνώμη μου είναι, θα ξεκινήσω από το τέλος, ότι δεν είναι καλή ιδέα να κάνεις κι εσύ ένα παιδί για να μεγαλώνετε μαζί τα δύο παιδιά και να γίνεις μέλος της οικογένειας. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να γίνεις πατέρας επειδή είσαι με μια γυναίκα που είναι ήδη μητέρα. Διαφωνώ με αυτό. Τώρα. Αν θα πρέπει να χωρίσει από αυτή την κοπέλα επειδή έχει ένα παιδί, ή να μείνει μαζί τη, αυτό είναι μια ξεκάθαρα δική σου επιλογή. Ε, δεν μπορώ να σου πω εγώ τι θα κάνει. Γιατί δεν είμαι εγώ που θα ζω με τι συνέπειε αυτών που θα κάνει. Αν τα δούμε λίγο πρακτικά τα πράγματα όμω, εάν όντω αυτή η κοπέλα είναι το τέλειο τέριασμα για σένα, τι είναι. Τι είναι ε, να παραμερίσει λίγο τον παιδιάστικο ίσω εγκόκεντρισμό σου γιατί σκεφτήκε ότι μπορεί να έχει και λίγο παιδιάστικο οικοκεντρισμό. Του στυλ: Τα θέλω όλα δικά μου και τα θέλω όλα τώρα. Γιατί μπορεί να μην γνώριζε μια γυναίκα που έχει παιδί, μπορεί να γνώριζε μια γυναίκα που έχει καριέρα. Μια γυναίκα η οποία να εργάζεται πολλέ ώρε για παράδειγμα. Θα απαιτούσε από εκείνη τη γυναίκα να μην δουλεύει, να παρατήσει τη δουλειά τη και να κάνει μαζί σου μόνο αναμνήσεις. Μ? Ε, να σου πω και την αλήθεια, αυτό το παλιά σχολή που γράφει δεν μου πολύ άρεσε. Δεν μου πολύ άρεσε το παλιά σχολή. Ότι θεωρεί ότι είναι καλό να βρει μια γυναίκα παλιά σχολή, έστω και εκτό και αν με το παλιά σχολή εννοεί ηθικό και έντιμο άνθρωπο. Αν αυτό εννοεί, εντάξει, αλλά το παλιά σχολή ακούγεται λίγο πατριαρχικό. Εσύ που είσαι τόσο εναντίον των κοινωνικών πρέπει. Και λε ότι και εγώ είμαι χωρί ταμπού. Όπω και να έχει, και ότι, ότι με συμπαθεί επειδή είμαι χωρί ταμπού. Όπω και να έχει, εσύ θα κάνεις την επιλογή, ε, η γνώμη μου εμένα προσωπικά είναι ότι όταν αγαπούμε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο αγαπούμε και τα σκυλιά του και τα γατιά του και τα παιδιά του και τα καλά του και τα κακά του. Δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε επιλεκτικά, σε αγαπώ εσένα και σε θέλω να είσαι συνέχεια μαζί μου, δηλαδή... Ο Μπατάνη, είπα τη λέξη παιδιάστικο προηγουμένω, έτσι τροφή για σκέψη. Δε, δε σου, δεν σου λέω ότι, ότι αυτό συμβαίνει. Σκέφτεσαι μήπω ότι ίσω σου λείπει μια μαμά και θέλει να είσαι εσύ το παιδί τη μαμά και να μην έχει άλλο παιδί η μαμά. Δεν ξέρω αν έχει κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία, αν έχει ψυχοψαχτεί. Θα ήταν ενδιαφέρον να το, να το βρει αυτό το πράγμα. Ξαναλέω, χωρί να σημαίνει ότι είσαι υποχρεωμένο να κάνει παιδιά. Αλλά τώρα έχει τη συγκεκριμένη συνθήκη που είσαι ερωτευμένο με μια συγκεκριμένη γυναίκα, την οποία εσύ ίδιο ότι είναι εξαιρετική και ιδανική για σένα, και παρόλα αυτά, παρόλα αυτά προβληματίζεσαι γιατί έχει ένα παιδί, το οποίο παιδί και όλα το βρίσκει και απίστευτο. Εγώ έχω τη γνώμη ότι η καρδιά των ανθρώπων μπορεί να χωρέσει τα παιδιά του κόσμου όλου. Πόσο μάλλον τα παιδιά ενό ανθρώπου που ήδη αγαπάνε. Η γνώμη μου είναι να ρωτήσεις τον εαυτό σου, δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, φαντάζομαι θα είσαι γύρω στα 40, 35, 40, 30, δεν ξέρω σε ποια ηλικία είσαι, δεν μου γράφει την ηλικία σου, να ρωτήσει τον εαυτό σου αν θέλει να έχει και ευθύνε και υποχρεώσει στη ζωή σου ή μόνο διασκέδαση και περιπέτεια και χαλάρωση. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Ε, αν χωρίσει με αυτή τη γυναίκα, δεν είσαι σίγουρο ότι θα βρει μια άλλη γυναίκα που να ταιριάξετε. Σκέψου πώ θα ένιωθε αυτή η γυναίκα να ακούσει αυτό το vlog, και να διαβάσει και τα σχόλια των ανθρώπων κάτω από το vlog, παρακαλώ να είστε κοσμοί. Ξαναλέω, δεν μπορώ να αποφασίσω για σένα. Έχω μια ιστορία να σου πω, από αυτές τις πολλές ιστορίες. Ήταν κάποτε ένας, ο οποίος δεν ήθελε οικογένεια, δεν ήθελε να κάνει παιδιά. Ήθελε να περνάει ωραία, να περνάει ρομαντικά και γνώρισε μια γυναίκα που είχε παιδιά. Όχι παιδί, παιδιά. Την ερωτεύτηκε αυτή τη γυναίκα, Έφτιαξα μια σχέση, αλλά αυτή η σχέση δεν κράτησε πολύ, στον ένα χρόνο περίπου. και οι δύο ένιωσαν καταπιεσμένοι και οι δύο ένιωσαν ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι από τη σχέση του και τελείωσε η σχέση του. Για χρόνια πολλά αυτό ο άνθρωπο επικοινωνούσε με κάθε ευκαιρία με εκείνη την πρώην σύντροφό του και τη έλεγε: Έκανα λάθο που σε χώρισα. Όσε γυναίκε και αν έχω βρει, δεν έχω ταιριάξει όπω ήμουν μαζί σου. Και αυτή του έλεγε: Έκανε την επιλογή σου, λούσου την. Στο τέλος όμως, αυτός ο άνθρωπος γνώρισε μια γυναίκα η οποία δεν είχε παιδιά, μέχρι να γνωρίζει αυτή τη γυναίκα ήταν και δυο γύρω στα 50, οπότε ε, δε, και δεν ήθελαν και δεν μπορούσαν κιόλας να τα κάνουν παιδιά. Νομίζω νομίζω δεν ήθελε κιόλας η γυναίκα του, δεν είμαι σίγουρη, γιατί εγώ την κοπέλα έβλεπα που μου λέγεται την ιστορία. Πήρε αυτή τη γυναίκα και περνάνε πολύ καλά μαζί. Την πήρε... Την παντρεύτηκε νομίζω 10 χρόνια μετά που είχε χωρίσει από την άλλη που είχε παιδιά σε μια περίοδο που τα παιδιά τη πρώτη ήδη είχαν μεγαλώσει και είχαν ξεπεταχθεί. Παρ' όλα αυτά όμω, εγώ δεν βρίσκω ότι η επιλογή εκείνου του ανθρώπου ήταν λαθασμένη από τη δική του την πλευρά να τερματίσει μια σχέση με μια γυναίκα που είχε παιδιά, επειδή ο ίδιο δεν, δεν ήθελε να έχει τι ευθύνε των παιδιών, ή να έχει τι ενοχλήσει των παιδιών, ή να έχει τα τρεχάματα των παιδιών, ή να έχει του περιορισμού κινήσεων που δίνουν τα παιδιά. Σαφώ. Εγώ επιλέγω να κάνω παιδιά, κάθομαι εκεί πέρα και αναλαμβάνω τι ευθύνε μου. Είναι κανένα άλλο υποχρεωμένο να έρθει να αναλάβει τι ευθύνε στο δικό μου παιδί. Από την άλλη, όμω, δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα δικά μα. Και τη συγκεκριμένη γυναίκα και χωρί παιδί. Η ζωή είναι όλη επιλογέ. Θα κάνει τη δική σου επιλογή, εύχομαι να κάνει την καλύτερη επιλογή για σένα. Να είσαι πιστό στην αλήθεια σου. Μην κάνει άλλο παιδί απλώ για να πει ότι έκανε παιδί, σοβαρά. Ε, γνωρίζω άνδρες οι οποίοι έχουν μαντρευτεί γυναίκες με παιδιά και έχουν αγαπήσει τα παιδιά των γυναικών αυτών και έχουν γίνει πολύ καλοί πατροί που έχουν εξαιρετικά στενή σχέση με τα παιδιά των γυναικών τους χωρίς να έχουν κάνει δικά τους παιδιά. Έχω γνωρίσει και άνδρες ή έχω γνωρίσει περιπτώσεις ανδρών που έχουν μια, παντρευτεί μια γυναίκα που είχε ήδη παιδιά είχε ήδη παιδί και ποτέ δεν κατάφεραν να αγαπήσουν τα παιδιά της, ποτέ δεν κατάφεραν να παίξουν το ρόλο του ενήλικα μέσα σε εκείνη την οικογένεια, και κατά κάποιον τρόπο ζήλευαν τα παιδιά τη γυναίκα του με αποτέλεσμα να διαλυθεί και η σχέση του. Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία μπορεί να ανήκει, δεν ξέρω πώ λειτουργεί. Ε, είπαμε ότι τα vlogs είναι γενικά, ότι κάνω γενικέ υποθέσει και σίγουρα δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε σε ένα vlog. Αυτέ είναι οι απόψει μου. Θα χαρώ να διαβάσω τι δικέ σα με κοσμιότητα όμω. Φιλιά!